με ρωτήσανε τότε για έναν σύμβουλο τότε πρωθυπουργού, τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος είχε εισηγηθεί να γίνει το νομοσχέδιο τότε για την ενεργοποίηση και την παραγωγή και εμπορία της φαρμακευτικής κάναβης. Είχα πει μία από τις συνηθισμένες μου τηλεοπτικές εξυπνάδες, εύκολη στην τηλεόραση, και την έφυγα μου είχα πει η πρώτη επένδυση που σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πάθος. Και είχε γίνει πραγματικά χαμός. Είχε πάρει μεγάλη έκταση. Δεν ήξερα ότι θα μιλήσω, δεν έχω ετοιμάσει κάτι. Αλλά αν μίλαγα θα έλεγα αυτά που είπε ο υπουργός ο κύριος Άδωνης και ο δημοσιογράφος. Είναι πάρα πολύ συγκινημένος, καθότι βλέπω ότι μία ιδέα γίνεται πράξη. Αποκτάει ύλη και η ύλη αυτή είναι γεμάτη υποκείμενα. Υποκείμενα με διαφορετικές απόψεις, αλλά ένα κοινό στόχο, να πάμε καλύτερα. Να πάμε καλύτερα ως άνθρωποι, ως χώρα, ως οικονομία, να πάμε καλύτερα. Μιλάμε για ένα παρεξηγημένο φυτό, την κάναβη, το οποίο σήμερα το έχει αναλάβει να προχωρήσει μπροστά ένας παρεξηγημένος υπουργός, ο κύριος Άδωνης. Και αυτή τη στιγμή να μιλάω εγώ που είμαι επίσης παρεξηγημένος από πολλοί κόσμο. Μια παρεξήγηση χαλάει το όνειρό μου. Μια παρεξήγηση χανόει την κουρτή. Μια παρεξήγηση παράξενο μωρό μου, που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Αν έφτεξα, συγγνώμη σου ζητώ. Αγάπη μου, παντού σ' αναζητώ. Λιγάκι να σου πω, να σου εξηγήσω κι αυτή την παρεξήγηση να λύσω. Μια παρεξήγηση χαλάει το όνειρό μου. Μια παρεξήγηση διανόει την κουτί. Μια παρεξήγηση παράξενο μωρό μου, που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Που το μυαλό μου δεν την είχε φανταστεί. Παρεξήγηση.